Η Γαλλία γνώρισε άλλη μία μέρα μαζικών κινητοποιήσεων απέναντι στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης της κυβέρνησης Μακρόν. Για 10η φορά τους τελευταίους μήνες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι σε όλη την επικράτεια. Τα συνδικάτα αυτή τη φορά έδειξαν όμως μία πρόθεση διαβούλευσης με τη γαλλική ηγεσία, ζητώντας καταρχήν την αναστολή εφαρμογής του νόμου. Ας κάνουμε μια παύση 1,5 μήνα στη συνταξιοδότηση στα 64 και να υπάρξει μια διαμεσολάβηση. Ακολούθως να καθίσουμε κάτω στο τραπέζι και να δούμε το ζήτημα της συνταξιοδότησης ως προς το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να είναι ένας κοινωνικός συμβιβασμός. Ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν έχει αποκλείσει τη διαβούλευση με τα συνδικάτα, αλλά δεν φέρεται και διατεθειμένος να παγώσει τη διαδικασία εφαρμογής του νόμου. Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται σε απεργιακό κλειό, με τους διαδηλωτές να τονίζουν ότι δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους.